ακολουθεί το απολυτίκιο εορτής, όλοι μαζί.
Πώς θα θέλεις ένα πανηγύρι, ένα πανηγύρι, πάτε τα βράχα σκύπες, εσύ αγαπητέ. Απόψε, Χριστούλη, στη φάτη μπροστά εγώ το μικρό σου ψάρω δικά. Να βλέπα πώς του μίλες, πώς τα ουδούσες, πώς τον ανούσες λικά, πώς το γλυκό φιλούσα. Σ' άγγισε το πρόσωπο και όλο να σε αντάλλαγμα για να έρθει. Ήταν ένα δώρο του Χριστού που ήρθε να μας το δώσει μια τέτοια νύχτα σαν και αυτή τον κόσμο για να σώσει. Το αστέρι που όλο προς τον ουρανό εφάνει το Χριστούλη έφυγε που ήταν σε μια φάτη. Θα ακούν τα ακούηματα. Νάμου του Σταύρου ενάχυρο. Νάμου του Σταύρου ένα άχυρο, ένα φτωχό κομμάτι. Την ώρα που άνοιγε ο Χριστός στον ήλιο του το μάτι. Να δω την πρώτη του ματιά και το χαμόγελό του. Το στέμμα των ακτίνων του γύρω στο μέτωπο. Λάμψα από τη λάμψη του και εγώ σαν διαμαντάκι από τη θεία του υπνοή να γίνω λουλουδάκι. Να μας χωβοληθώ κι εγώ από την ευωδία που άνοιξε στους στα πόδια των μάγων η λατρεία. Να μου τη στάβλω ένα άχυρο, ένα φτωχό κομμάτι, την ώρα που άνοιγε ο Χριστός τον ήλιο του το μάτι. Στη συνέχεια ακολουθεί το προηγούμενο το προσκύνημα των Thank you.
Άγια Νύχτα ευλογημένη. Με τη Μαρία Ιωσήφ στη Βηθλέμ πηγαίνει. Γεννιέται ο μικρός Χριστός, μες στη σπηλιά του παγωμένη. Ήταν στη Φάρνια ο Χριστός και έλαβα γύρω του τα αστέρια που ευλαβικά ήρθαν στη γη να προσκυνήσουν από τα εθέρια. Και λέγαν τα άστρα στον Χριστό. Εσύ Χριστέ μας έμεινας. Προσκυβέρνασε όμως. Και έτσι ψηλώσε ο καλός μας. Δεν είμαι σκουρό. Και τη λαμπράδα την κοκιά. Τριγύρω μας πίσω. Και τώρα μέσα στη σπηλιά. Γιατί με καταφρόνει αυτός. Και τα αγγελούδια τα φινά σκορπούσανε στη φάρνη γύρω με τα χρυσά του θυμιατά, γλυκό το παραδείσιο μύρο. Τώρα στα σαλόφυρη τη γη, αγάπη και χαρά και ειρήνη, ήρθα απ' τα έτσι του ουρανού, μέσα στις βρύτες στη γαλήνη. Χριστός ενέτε εδώ στη γη, χαρά, ελπίδα και ζωή, ας το χαρεί κάθε ψυχή, ας τον δοξάσουν οι λαοί. Κι στη Βηθλέμ, στη Φάρνη, στα άλλα τα θείο παιδί, σε προσκυνήσα από το χίτσο μπάνικες. Μας κάλεσε ο άγγελος κοντά σου για να έρθουμε και εμείς αμέσως τρέξαμε, Χριστέ, για να σε βρούμε. Μας είπε πως κατέβηκε στη γη για μας, σε μια μικρούλα Φάρνη και πως για μας κατέβηκες, για μας ο παράδειγμα. Και τώρα γονατίζουμε στη Φάτιμη σου μπροστά και σε δοξάζουμε Χριστέ μου μόλι μας στην καρδιά. Φτασμένοι από την Ανατολή, μάχη σοφή σε προσκυνήσα. Δάσκαλο, βασιλιά τους και Θεό, εσένα χαιρετήσα. Από μακριά κινήσαμε τη μάχη για να έρθουμε και τώρα που σε βρήκαμε, Χριστέ σε προσκυνούμε. Το λαμπερό σου αστέρι είδαμε εκεί ψηλά και αμέσως ξεκινήσαμε με πόθο με χαρά. Χριστέ μας σου προσφέρουμε αυτή την Άγια ώρα, Σμύρνα, Λιβάνι και Χρυσό, τα ρηβά μας δώρα. Εμπρός στη Φάρνη σου, για δες, ευλαβικοί προσκυνητές διαβαίνουν τώρα αιώνες. Αγίων πλήθη που σ' αγάπησαν, θείο παιδί, και από τη Φάρνια στο σταυρό σου σ' ακολούθησαν. Κάμε στη νυχτιά, μπροστά σου γονατίζουμε και τη ζωή μας ταπεινά, Χριστέ σου τη χαρίζουμε. Εσένα ακολουθήσαμε από τη Φάρνη ως το Σταυρό και τη ζωή μας δώσαμε σε σένα το Θεό. Και ως διάβαιναν τα χρόνια, της Βηθλέμ τα αστέρι, οδήγησε κοντά σου, στου Βυζαντίου τα χρόνια, αυτοκρατόρησες. Χριστέ μας θεωρούμε και αφήνοντας μπροστά σου το θέμα το ανθρώπινο, τη θεία χάρη σου ζητούμε. Και ως διάβαιναν τα χρόνια, τα αστέρι σου θεία φωτιά έχει ανάψει, που μείνε άσπιση στα 400 χρόνια της πικρής κλαδιάς. Και νέα μπρος στο θάνατο δεν έσκυψα κεφάλι, εσύ Χριστέ μου πάλι, μου δώσες θάρρος και υπομονή. Και του 21ου αιώνα τα παιδιά, μαζί με όλη την πλάση, μαζί με κέρους και βοσκούς, μπροστά στη Φάρνη σου γιορτάζουν. Με τους βοσκούς τους μάγους ξεκίνησα κι εγώ να έχω να προσκυνήσω στη Φάρνη τον Χριστό. Όμως δεν έχω δώρο να σου προσφέρω εγώ, μονάχα μια καρδιά που να χτυπάει για σε, ο Θεέ σου τη Χριστέ. Όλα τα παιδιά της γης, Χριστέ σε προσκυνούμε, να έρθει η ειρήνη σου η νυχτιά, πάνω στη γη ζητούμε. Η Φάρνη της καρδιάς μου. Τούτη τη χρονιά πήρε μια μεγάλη και δυνατή απόφαση να μην αφήσει το Χριστό μας να γεννηθεί ξανά στο κρύο και βρώμικο στάβρο της Βηθλέμ. Θέλω να του προσφέρω τον καλύτερο τόπο για να γεννηθεί. Τον τόπο που ίσως ούτε ένας επίγειος βασιλιάς δεν θα μπορούσε να έχει. Και άρχισα να ψάχνω χωρίς σταματημό. Βρήκα πολλούς, όμως όταν άρχισα να τους εξετάζω, τους απέριξα σχεδόν όλους. Κράτησα όμως τον τελευταίο, γιατί κατάλαβα πως με λίγη δουλειά παραπάνω και φροντίδα θα γινόταν η καλύτερη Φάτιμη για να γεννηθεί ο Χριστός μου. Τούτη τη χρονιά, και γιατί όχι, κάθε χρονιά και πάντα. Λοιπόν, ναι, φέτος ο Χριστός θα γεννηθεί στην καρδιά μου. Πρέπει όμως να αρχίσω γρήγορα δουλειά. Χρειάζονται ακόμη αρκετά για να την κάνω τόπο κατάλληλα για τη θεία γέννηση. Να λοιπόν, τι θα κάνω με τη σειρά.
Πρώτα θα την καθαρίσω καλά-καλά και θα την ξεπλύνω με τα μυστήρια της Εκκλησίας μου, την εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία. Αμέσως μετά θα αρχίσω να στρώνω και χαλιά και κουβέρτες ζεστές, την αγάπη μου για το Θείο Βρέφος, αντί τα σκληρά άχυρα της Βιχλέα. Για πάντα θα διαλέξω να προσφέρω τη ζωή μου όλη, έτσι φτιαγμένη, ώστε να ξεκουράζει το Θείο Βρέφος και να του δίνει χαρά. Μετά θα τον συστάνω με τη πνοή της προσευχής και της ευχαριστίας μου, που δέχεται να μένει στη δική μου καρδιά. Θα ενώσω τους χτύπους της καρδιάς μου με τον αγγέλο της φωνές, ώστε το κάθε τι να λέει «Δόξα ληψίστης Θεό» και το κάθε τάχη να απαντάει δυνατά και επηγής ειρήνη, και έτσι ενωμένα να μιλούν για την ενανθρώπιση ευδοκία. Για στέρι λαμπερό θα βάλω τη συμπεριφορά μου για να εκδηγεί και τους άλλους τη φάτα του Θείου Βρέφους. Και να, ύστερα από όλα αυτά, θα προσφέρω στον Χριστό μας τα δώρα που του πρόσφεραν ευκλαδικά ή τρεις μάγια από την Ανατολή. Χρυσά το σταθερό, θα του προσφέρω την υπόσχεσή μου να φέρω όσους μπορώ κοντά στο μέγα βασιλιά. Λιβάνι βοδιαστό, θα κάνω την απόφασή μου να μην λείψω ποτέ από του μεγάλου χερέα τον όρο. Και Σμύρνα θαυμαστή, θα κάνω τη χαρά μου αδιάκοπα να μελετώ το λόγο της Θείας Σοφίας, τον λόγο της Αγίας του Γραφής των Ιερών. Και εμείς του 21ου αιώνα τα παιδιά, στη Φάτμη του Χριστέ, που οι άγγελοι ψάχνουν ευθοσύνες λογικά, ερχόμαστε να αποθέσουμε απλά την καρδιά μας, τη βαθιά ευγνωμοσύνη. Και έτσι θα τα ετοιμάσω όλα, μεγάλα βασιλιά. Μην αργείς, φέτος σε περιμένει να γεννηθείς, όχι μια Φάτμη, αλλά μια καρδιά, η δική μου καρδιά. Τα κορίτσια της Τρίτης και Τετάρτης Δημοτικού θα μας απαγγείλουν το ποίημα «Τι είναι τα Χριστούγεννα». Τι είναι τα Χριστούγεννα που περιμένουν όλοι και λένε για τρανή γιορτή και για μεγάλη σχόλη? Είναι χαρά και ξενιασιά μέσα στους χειμώνες στην καρδιά. Ποιος θα μπορέσει να μου πει Χριστούγεννα τι πάει να πει? Χριστούγεννα σημαίνει μεγάλη είναι η γιορτή, χαρά σε όλο τον κόσμο, χαρά σε όλη τη γη. Χριστούγεννα, μα δεν το ξέρεις, είναι το δέντρο φωτεινό που καμαρώνει στολισμένο, μέσα σαν όλο το ανοιχτό. Είναι η πολύχρωμη συμπάθεια που το μέρος του αδειά, η φιόχη, τα αγγελάκια και τα πολύχρωμα παιδιά. Για ξανασκέψου το καλά, αυτό δεν είναι Χριστούγεννα. Τότε είναι τα παιχνίδια, βάλες κούκλες σε κουτιά, αρκουδάκια και τρενάκια, καραβάκια με παλιά. Χριστούγεννα είναι τα παπούτσια που θα μου φέρει η μαμά και το καινούργιο μπουφανάκι που θα μου φέρει η νονά. Για ξανασκέψου το καλά, αυτό δεν είναι Χριστούγεννα. Χριστούγεννα είναι τα αστέρια πάνω από την ταπεινή σπηλιά και οι βουσκοί που γονατίζουν στον αγέννητο μπροστά. Είναι οι άγγελοι που ψάχνουν να συνάνει ψήσεις, εγεννήθηκε απόψε ο ουρανού και γης ο κτίστος. Χριστός γεννέται σήμερα και θα τη φύση όλη. Χριστούγεννα είναι οι καμπάνες που θα σημαίνουν χαροπά, τους χριστιανούς να προσκαλέσουν χαράματα στην εκκλησιά. Να ανάψουνε το Άγιο Κέρι, να γονατίσουν ταπεινά και η προσευχή τους να ανέβει και από τα ουράνια πιο ψηλά. Ήρθε το κάθε ψυχή, ας γίνει απόψε καθαρή. Χριστούγεννα όλες οι καρδιές, οι φάτνες ας γίνουν ταπεινές. Ας λάμψει πάλι το αστέρι, ειρήνη αγάπη να μας φέρει. Χριστούγεννα για το φτωχό, το πεινασμένο, το αφανό, απόψε ανοίγει ο ουρανός, για όλοι γεννήθηκε ο Χριστός. Ανοίξτε οι καρδιές σας, το φως μέσα να μπει, γεννήθηκε ο Χριστός μας σε φάτνη φτωχική. Χριστούγεννα αυτό το βράδυ, μέσα σκοτάδι να υψωθεί, πάλι το μήνυμα της πλάσης, σωτήρας έχει γεννηθεί και εκεί αγάπη που έχει φύγει. Μέσα στην καρδιά να γεννηθεί, να βρει γωνιά και να φωλιάσει και από εκεί μην ξαναβγεί. Τη θλίψη ας διώξουμε από τη ψυχή και αγάπη ας φέρουμε σε όλη τη γη. Χριστούγεννα γονατίσουμε μάλιστα σμένοι
ξανά. Ας χαιρετήσουμε τον λαβρευτό μας και τον ένα. Χριστός πηγαίνει πάλι σήμερα. Ας δώσουμε λευκά τα χέρια στον ουρανό να φτερυγήσουν. Ειρήνη θα έρθουν περιστέλνια. Με τίτλο «Μια ξεχωριστή ημέρα της Κυραμάθας». Πριν από πολλά χρόνια, ζούσε σε ένα μακρινό χωριό της Ελλάδας μια μοδίστρα. Το όνομά της ήταν Μάρθα. Ήταν πάντα χαρούμενη και γελαστή και όλοι στο χωριό την αγαπούσαν. Η κυρία Μάρθα δεν ήταν πλούσια. Όλη η περιουσία που είχε στον κόσμο ήταν ένα μικρό δωμάτιο που έβλεπε στον δρόμο του χωριού. Μέσα σε αυτό το δωμάτιο ζούσε και αυτό ήταν συγχρόνως και το μαγαζάκι της. Μπάλωνε και διόρθωνε παλιά ρούχα και έραβε καινούρια. Η κυρία Μάρθα όμως είχε μαζί της και μια σπουδαία βοηθό, την Νικολέτα. Που ήταν και πολύ καλό κορίτσι. Από μικρή Νικολέτα είχε χάσει τους γονείς της και βρήκε έτσι μια ζεστή φωλιά δίπλα στην αγαπημένη της κυρία Μάρθα. Η κυρία Μάρθα έδειχνε πάντα τόσο χαρούμενη. Τα μάτια της ήταν πάντα γελαστά και λαμπερά. Συχνά χαιρετούσε χαρούμενη τους ανθρώπους που περνούσαν μπροστά από το μαγαζάκι της. Τώρα, είναι τόσες μέρες που τα διορθώσαμε. Γιατί αργήσατε, ο πατέρας σας μας είπε ότι βιαζόταν πολύ. Δεν τα μάθατε, ο πατέρας μας είναι στο κλειβά τόσο καιρό. Αρρώστησε, από τι? Μια μέρα που δούλευε στο δάσος, έπεσε ένα δέντρο και τον τραυμάτισε σοβαρά. Μη στεναχωριέστε, παιδιά μου, θα γίνει καλό ο πατέρας σας. Πόσα χρήματα θέλετε, κυρία Μάρθα? Τίποτα δεν θέλω. Να το πάτε στον πατέρα σας που τα χρειάζεται. Πηγαίνετε τώρα, να είστε χαρούμενα. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Σήμερα όμως τα πράγματα ήταν αλλιώτικα. Σημέρωσε μια μέρα διαφορετική από τις άλλες. Η κυρία Μάρθα στέκεται στο παράθυρο του μικρού της μαγαζιού και κοιτάζει έξω άκυπα. Στη σκέψη της ήρθε ο άντρας της που πέθανε, η γη και οι κόρες της, που μεγάλωσαν και έφυγαν από το σπίτι. Δίπλα της αθόρυβα και σιωπηλά δουλεύει η Νικολέτα. Παραμονές Χριστουγέννων και κανένας δικός τους δεν έχει φανεί. Στις γιορτές η μοναξιά γίνεται πιο οδυνηρή. Όλοι είναι στο σπίτι με την οικογένειά του, Νικολέτα. Εμείς και φέτος πάλι μόνες, γιατί δεν στολισμένουν τα παράθυρα. Και φέτος πάλι μόνος της, κυρία Μάρθα. Τι μόνο λογής, Νικολέτα. Καλώ, στην τράτσα. Είπα να σας πω μια καλημέρα. Έφτιαξα με ρομακάρονα και είπα να σας φέρω να δοκιμάσω. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας ζητήσω μια χάρη. Ό,τι θες, Νικολέτα. Ευχαρίστω να ρωτήσω. Όπως ξέρεις, κυρία Μάρθα, δεν πήγε σχολείο και εγώ δεν ξέρω να διαβάζω πολύ καλά. Αν μπορούσες να μου διαβάσεις την ιστορία των Χριστουγέννων σου στην δασκάλα, δεν έχω τέρμα να την ακούω. Ευχαρίστω. Αν αυτό ερχόταν εδώ σε μένα, δεν θα είχα τίποτα
πλαίσια, αυτό που κερδίζω ή δεν το βάζω πέρα. Μου φτάνουν για να παίρνω ψωμιά στο φούρνο, για καφέ στο μπακάλι, χορταρικά και τη σούπα μου. Άλλη σούπα είναι να μην κάνω στο καφέ. Ευχαριστώ, να μην στεναχωριέσαι. Κάθε φάση τη αγόρη του Μητρού Χριστού. Δόξα τω Θεώ, δεν είμαι πλούσια, αλλά δεν είμαι και φτωχή. Έχω το σπίτι μου που ενώ σκοτεινή μου και τους χαιρετάω. Έχω την πολυθρά μου να ξεκουράζομαι. Έχω το τζάκι να με ζεσταίνει και να μαγειρεύω. Έχω την άκρη μου να με φωτίζει, να βάψει και να τρεφώνω. Έχω και το κρεβάτι μου. Δόξα τω Θεώ, απ' όλα έχω. Μόνο μου θα ρωτήσω τι δώρο θα του έδινα. Μα στάσου. Κοίτα, είναι το ερώτερο μου χαλάκι που έχω φτιάξει. Αυτό που δεν θα με έρχονταν εδώ. Είμαι πολύ ωραία. Είσαι χρυσοχέρα. Πρέπει όμω να πηγαίνω και εγώ τώρα γιατί πέρασε η ώρα. Σε ευχαριστούμε για την επιστήμη και για την ιστορία και για την επίσκεψη. Ευχαριστώ. Στα παιδιά μα σε τρελαθούν. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Κυραμάρθα, κυραμάρθα, είπες πως θέλεις να με δεις. Αύριο λοιπόν, ανήμερα Χριστούγεννα, απ' την αυγή ως το σούρπο θα κοιτάζεις έξω στον δρόμο και θα με δεις να έρθω. Πρόσεξε να με αναγνωρίσεις εσύ, γιατί εγώ δεν θα σου πω ποιος είμαι. Thank you.
κομμάτια μου, να είστε καλά. Μα κυρία Μάρκα, αυτά είναι πολλά. Πρώτη φορά μου δίνω τόσα πολλά. Στο πλησιόσπιτο που πήγαμε πριν μας έδιωξαν τις κλωτσιές. Ναι, έτσι κούνιδες, μας τα φανάρι φτάνουν και μας έκλεισαν την πόρτα στα μούτρα. Εσύ κυρία Μάρκα, είσαι τόσο καλή. Να είστε καλά, παιδάκια μου. Δίνετε τόσο χαρά. Σε ευχαριστούμε, κυρία Μάρτα. Και του χρόνου. Και του χρόνου. Είναι πολλά. Είναι πολλά.
Συγγνώμη που σας ενοχλήσαμε, αλλά ξέρετε, κρυώνουμε και... Είπαμε αν μπορούσατε να μας αφήσετε λίγο να ζεσταθούμε. Μα και βέβαια, πατάστε στο σπουζάκι. Έλα, πλησίασε και σκάσε την τσάντα σου εκεί. Όχι, δεν πρέπει να την αφήσω. Μα τι είσαι εκεί μέσα. Πουλάμε σπουδά για να ζήσουμε. Δεν έχουμε κανένα στον κόσμο γιατί βγάζουμε το ψωμί μας. Μα ας τα αφήσουμε έτσι. Σας διακόψαμε στο φαγητό σας. Τι λέτε τώρα, κάτι στο τραπέζι. Το φαγητό φτάνει όλοι μας. Πολλοί άνθρωποι πέρασαν στο βράδυ. Γέροι, ζητιάνοι, παιδιά. Άνθρωποι χαρούμενοι, αλλά και άνθρωποι σκυφροποί και αμήλικοι. Όλους χαιρετούσαν η κυρία Μάρθα και η Νικολέτα. Αλλά όμως ο Χριστός δεν φαινόταν πουθενά. Οι ώρες περνούσαν. Είχε πια βραδιάσει και ο μεγάλος από τις σκέψεις δεν είχε φάνει ακόμη. Η κυρία Μάρθα άρχισε να φοβάται ότι θα πέρασε και δεν τον αντιλήφθηκε. Ίσως σκεφτόταν να πέρασε την ώρα που έφυγα από το παράθυρο και πήγα να βάλω ξυλές στη σόβα ή όταν ασχολήθηκα με τη σούπα μου. Σίγουρα κάτι τέτοιο θα έγινε. Άνοιξε το βιβλίο που κρατούσε, αλλά δυσκολευόταν να ξεχωρίσει τις λέξεις. Πέρα από όλα αυτά, ήταν παρά μόνο ένα όνειρο. Αχ, και πώς να το πιστέψω το αληθινό. Τον ήθελα τόσο πολύ να έρθει σήμερα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, της φάνηκε πως έβλεπε κάποιον να στέκει στο δωμάτιο. Ήταν όλοι οι άνθρωποι που πέρασαν σήμερα από το μαγαζάκι της. Ο Νικολάκης και η Μαρία, ο οδοκαθαριστής, η γυναίκα με το παιδί, τα τρία παιδιά. Και καθώς περνούσαν από μπροστά της ένας-ένας, της ψιθύριζε. Εγώ είμαι αυτός που περίμενες. Ό,τι έκανες σε όλους αυτούς που ήρθαν σήμερα, είναι σαν να το έκανες σε μένα, κυρία Μάρθα. Σε ευχαριστώ που με βοήθησες. Εγώ ήμουν που πεινούσα και μου έδωσες να φάω. Διψούσα και μου έδωσες να πιω. Κρύωνα και με πήρες μέσα και με ζέστανες. Όλη την ώρα που στεκόσουν πλάι σε αυτούς και τους βοηθούσες, εμένα βοηθούσες. Εμένα δέχτηκες σήμερα, κυρία Μάρθα. Ήρθε τελικά, ήταν εδώ λοιπόν όλη τη μέρα. Είμαι τόσο χαρούμενη, σε ευχαριστώ Θεέ. Ευτυχισμένα Χριστούγεννα σε όλους. Η ιστορία της κυρία Μάρθας, μέσα από τη γοητεία ενός παραμυθιού, δίνει το μήνυμα της αγάπης, που δεν είναι μόνο η ελεημοσύνη, αλλά το μύρισμα αυτού που έχω και αυτού που είμαι. Είναι να δω τον Χριστό που μπορεί να με περιμένει στην άκρη του δρόμου ή να περνάει βιαστικός μπροστά μου. Ίσως να θέλει να τον βρω στο νοσοκομείο ή στη φυλακή. Εγώ πρέπει να τον βρω. Δεν θα μου πει αυτός που είναι. Ίσως μου το πει την ημέρα της Χρήσεως. Ήταν μια νύχτα φωτισμένη, μια αστροφεγγιά, μια ξεστεριά και ήταν θαρρής. Και ήταν θερείς αδελφωμένα, άνθρωποι, δέντρα και τελειά. Είχε κυρίσει και ένα αστέρι από τη βαθιά Ανατολή και ουρανοδρόμιζε να φέρει στη γη το φέγγος του πολύ. Ένα γαλήνιο καραβάνι, τρισμάχοι πάνε βιαστικά, Σμύρνα, Χρυσάφι και Λιβάνι, δώρα κρατούν βλαβικά. Στη Βηθλέμ είχαν φτάσει από πορεία μακρινή, βρίσκουν αλλιώτικη την πλάση, είχαν ανοίξει οι ουρανοί. Αφού έχουμε μαζί μας τα παιδιά της Κιβωτού.
ψήφους. Διευθύνει ο μαέστρος Οδυσσέας Τάσιου. Oh,
μόνο. Αγώ, σιγά, πώ, σιγά, με σανίκα.
Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους σας που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Θερμές ευχαριστίες όμως οφείλονται στους συντελεστές αυτής της εορτής, τους κατηχητές, τους μουσικούς και κυρίως τα παιδιά μας. Νομίζουμε πως ένα θερμό χειροκρότημα το αξίζουν για να ζεσταθούν και άλλο οι καρδιές τους και οι ψυχές τους. Καλούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας και πνευματικό μας πατέρα να κλείσει την εορτή μας. Όπως καταλάβατε, γίναμε μια μεγάλη οικογένεια. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά. Οι γονείς χοροδοί, τα παιδιά εδώ ακροατές, οι παντμπάδες και οι πατεράδες babysitting και φωτογράφοι. Αυτό είναι. Βλέπετε, μην νομίζετε ότι οι άνδρες τους παραμερίσαμε και αυτοί κάνουν, τι έχουν και αυτοί. Άρα λοιπόν κανένας παραπονεμένος, αλλά κυρίως κανείς αμέτωπος. Ποιος μας ένωσε όλους? Ο Χριστός. Αυτή είναι η ομορφιά. Αυτή την ομορφιά σήμερα πάρα πολύ ωραία τη μεταφέραν τα παιδιά σε όλους μας. Μικρά και μεγάλα. Νήπια και ενήλικες. Και πολύ ωραία μας φέραν το μήνυμα της Χριστούγεννας, που είναι η αγάπη. Δεν θέλω να πω παραπανήσια πράγματα, γιατί ζήσαμε πολύ έντονα αυτά τα ωραία μηνύματα από όλους. Ας τα κρατήσουμε. Και από την κυρία Μάρθα, τη μοδίστρα, και από τα ποίηματα των παιδιών, και από τις ωραίες φατσούλες τους, τις χαρούμενες, τις εγκάρδιες, τις καθαρές, και από τη χαρά των μεγάλων, και ας είναι τα φετινά Χριστούγεννα ξεχωριστά για όλους μας. Να είναι ξεχωριστά για όλους μας, για μικρούς και για μεγάλους. Και θα έκανα έτσι, έκανα κάποιες σκέψεις. Θα μοιραστώ μαζί σας δύο, μία για τους μικρούς και μία για τους μεγάλους. Εδώ στους μικρούς μας φίλους, εδώ σε εσάς που θα λέω τώρα, προσέξτε λίγο. Θα πάρετε πολλά δώρα. Ίσως κάποια τα ζητήσατε, ίσως κάποια θα σας τα δώσω χωρίς έτσι να τα ζητήσετε ή να τα απαιτήσετε. Απαιτώ σημαίνει το θέλω επίτηδες, αυτό που κάνεις, θέλω, τώρα. Αυτό σημαίνει απαιτώ, που δεν είναι ωραίο, είδες, δεν σου άρεσε. Λοιπόν, το κάνεις όμως καμιά φορά, δεν το κάνεις. Τώρα λοιπόν που θα πάρουμε δώρα, μήπως αξίζει να σκεφτούμε και κάποια άλλα παιδάκια που ίσως δεν θα μπορέσουν οι γονείς τους να τους πάρουν κάποιο δώρο. Αξίζει λοιπόν να θυσιάσουμε κάτι από τα δικά μας τα δώρα και να δώσουμε ένα δώρο και σε κάποιο άλλο παιδάκι. Τι λέτε, θα το βάλουμε έτσι στο μυαλό μας. Θα το συζητήσουμε με τους γονείς μας και να κάνουμε και αυτό το δώρο, όπως εμείς θα πάρουμε για μας, να δώσουμε και στους άλλους. Τι λέτε. Άντε μπράβο, μου το υπόσχεστε. Εντάξει, Ελληνίτσα. Λοιπόν. Και τώρα στους μεγάλους. Την άλλη Κυριακή το σπίτι μας θα είναι ανοιχτό, ίσως και γεμάτο. Με ό,τι έχει, ό,τι θα στείλει ο καλός ο Θεός. Είτε κότα, είτε πίτα, είτε οτιδήποτε.
Μήπως έχει χώρο και για κάποιον άλλον ο οποίος είναι μόνος. Μήπως έχει χώρο και για τον παππού και για τη γιαγιά και για κάποιον άλλον ο οποίος αυτή τη μέρα δεν έχει κανέναν να του ανοίξει την πόρτα και να του πει ένα χρόνια πολλά. Ξέρετε τι είναι να τρως και να πέφτουν τα δάκρυα. Ξέρω, γι' αυτό σας το λέω. Μπορεί μεν εμείς εμάς σαν ιερείς και μας έχουν καλέσει και εμένα προσωπικά πάρα πολύ, πολύ περισσότερο εδώ, αλλά και στη Θεσσαλονίκη έτσι αυτές τις μέρες να μην είμαι μόνος. Από τότε που έφυγε και η τελευταία πλέον της οικογένειας η γιαγιά και έμεινα μόνος. Αλλά έρχονται στιγμές που φίλοι γνωστοί, πνευματικοπαίρια, συγγενείς μου λέγανε έλα να φάμε μαζί. Όχι από ιδιοτροπία, ούτε από οτιδήποτε άλλο, αλλά ίσως δεν τέριαζε. Γι' αυτό λοιπόν ξέρω τι σημαίνει να τρως μόνος σου και το φαγητό να έχει την πίκρα του δάκρυ και να λες κάποτε ήμασταν μια ολόκληρη οικογένεια. Το σπίτι ήταν γεμάτο, ήταν ανοιχτό. Τώρα ούτε ένας να χτυπήσει το κουδούνι, να κάτσει δίπλα στο τραπέζι, να πει ένα χρόνια πολλά. Ας θυμηθούμε αυτούς τους ανθρώπους. Και μέσα στην βόλεψή μας και μέσα σε όλα, ας βάλουμε και ένα πιάτο παραπάνω. Είτε είναι συγγενικό πρόσωπο. Εκείνη τη μέρα ας κάνουμε λίγο μια υπέρβαση. Ξέρετε πόση χαρά θα πάρουμε. Ή επίσης, ας θυσιάσουμε λίγο από την ξεκούραση και από την ανάπαυση. Και όταν μετά από το φαΐ θα αναρκωθούμε στον καναπέ ή οπουδήποτε αλλού, ας πάρουμε τη σύζυγο ή τον σύζυγο ή τα παιδιά και ας πάμε και στον παππού και στη γιαγιά να του πούμε χρόνια πολλά, που είναι μόνος. Και όχι μόνο στα συγγενικά πρόσωπα, και σε κάποιον άλλο στη γειτονιά που ξέρουμε. Αυτό που έζησε η κυρία Μάρθα θα το ζήσουμε κι εμείς. Αυτό λοιπόν λέω σε εσάς τους μεγάλους και θα δείτε πόσο ιδιαίτερα και αλλιώτικα θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα. Χρόνια καλά, πολλά, ευλογημένα, καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Ευχαριστώ με την καρδιά μου όλους, μικρούς και μεγάλους, τους πατέρες, τις κατοικίτριες και όλους που σήμερα συνετέλεσαν, όλους τους υπεύθυνους που συνετέλεσαν σήμερα ώστε να ζήσουμε αυτό το ωραίο το πρόγραμμα και σε εσάς που ήσασταν εδώ μαζί και εύχομαι πραγματικά Χριστού γένα στις ψυχές όλων. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.